Λοιπόν, Λίντα μου, θέλεις λίγο να σηκωθείς όρθια, να σε δω λίγο όρθια, γιατί εσένα, κορίτσι μου, δεν πρέπει να σε έχουμε καθιστεί. Κάτσε τώρα, όχι έτσι. Εδώ, έτσι, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη. Εσύ τώρα εργάζεσαι στη φύλαξη ψηλών προσώπων. Ναι, και personal training. Και personal training. Φαντάζομαι δεν πας έτσι ντυμένη. Όχι. Δεν σου έχει ζητήσει κανείς να πας έτσι. Εξαρτάται τι ζητάει ο καθένας, αλλά έχουμε και εμείς στο συμβόλαιό μας έχουμε 3 στάνταρ σήματα, ναι, που μπορούν να επιλέξουν, αλλά έχει τύχει, όχι τόσο μήνυ, μέχρι το γόνατο. Έχει τύχει να σου ζητήσει. Εμείς πάντως από μόνοι μας έχουμε τα δικά μας σήματα που πρέπει να φοράμε. Αν ζητήσουν κάτι έξτρα, εντάξει. Δηλαδή μπορείς και με φόρεμα να... Όλα. Είμαστε εκπαιδευμένες για όλα. Για κάτσε λίγο. Ο σύζυγος τι λέει, είναι και ο σύζυγος στην ίδια επιχείρηση, έτσι στην ίδια. Όχι, όχι. Εγώ είμαι το στήριγμά της. Είσαι το στήριγμά της, εσύ. Είμαι της επιχείρησης. Ωραία. Και σε βλέπω και δραστήριο στήριγμα. Πέντε ζωή να έχουμε. Λοιπόν, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη φύλαξη ψηλών προσώπων, δηλαδή είναι μια δουλειά που βλέπουν περισσότερο άντρες. Mm-hmm. Να υπάρχουν πελάτες οι οποίοι προτιμούν να έχουν γυναίκες στη φύλαξη. Βασικά, από πολύ μικρή είχα τον αντρισμό μέσα μου. Ναι. Μου άρεσαν πάντα οι αντρικές δουλειές, τα γυμνασμένα κορμιά, είτε γυναικεία είτε αντρικά. Και πάντα μέσα στο μυαλό μου ήθελα να κάνω πάντα κάτι δυναμικό στη ζωή μου. Ξεκίνησα σαν πρωταθλήτρια Ελλάδος που είμαι στο fitness γυναικών. Mm. Πάντα έβλεπα ταινίες που είχαν σχέση με δυναμισμό, με μάχη, με σωματοφύλακες. Είχα δει και την ταινία The Bodyguard με τη Whitney Houston, οπότε είχα μπει και στο πνεύμα του σωματοφύλακα όμως. Γιατί θέλω να σου πω ότι όλες μας ονειρευόμαστε ότι ο Kevin Costner κάποια στιγμή θα μας πάρει αγκαλιά και θα μας σώσει από τη φωτιά. Εσύ ονειρευόσουν ότι ήσουν ο Kevin Costner. Δεν ξέρω πώς το έκανες αυτό. Kevin Costner. Ναι, είσαι καταπληκτική. Είχες λοιπόν από μικρή σου πολύ δυνατή και δραστήρια. Δυνατή και πάντα ήμουν πολύ δυνατική. Έχω δύο αδερφές, μία δίδυμη και μία μικρότερη. Ναι. Α, είσαστε τρία κορίτσια. Τρία κορίτσια. Δεν είχε αγόρι ο μπαμπάς, είπε εσύ να του κάνει το χατήρι να κάνει τα αγορίστικα μαζί του. Μα έπαιζε και ποδόσφαιρο. Όχι, να κάνω αγόρια. Ήθελα να κάνω αγόρια. Εντάξει. Μου έδωσε τέσσερα. Αυτή μου έδωσε και ένα κοριτσάκι. Τέσσερα, ναι. Είμαι ικανοποιημένη. Στάδωσε, απλόχερο ο Θεός. Εντάξει. Λοιπόν, εσύ έκανε παρέα με τον μπαμπά, δηλαδή στην οικογένεια. Όχι, δεν έκανα παρέα με τον μπαμπά, αλλά πάντα έκανα αντρικά αθλήματα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, συμμετείχα σε τέτοια αθλήματα. Έκανα ενόργανη γυμναστική. Ό,τι είχε σχέση με αθλήματα από πολύ μικρή. Συγγνώμη, ποδόσφαιρο έπαιζε στην αντρική ομάδα. Όχι, με κορίτσια. Παίζαν τα κορίτσια ποδόσφαιρο. Ναι, μέσα στο σχολείο. Στα διαλύματα. Όχι, στα διαλύματα κάναμε και σε ομάδες, ήμασταν, παίζαμε μεταξύ μας στα σχολεία. Μάλιστα. Ναι, ναι. Οπότε σ' άρεσε από μικρή. Σε βλέπω πάρα πολύ γυμνασμένη. Δηλαδή, πόσε ώρε. Τώρα είμαι light. Δεν είμαι πολύ γυμνασμένη. Τώρα είναι αυτό το light σου. Το light σου είναι αυτό. Το γερό σου πρέπει να είναι αυτό πίσω που βλέπουμε. Αυτό με το έχεις κάνει bodybuilding. Ναι, μέχρι πέρυσι το Μάιο, τα τελευταία μου αγώνες, fitness. Δεν είναι bodybuilding, άλλο το fitness, άλλο το bodybuilding. Είναι το λίγο πιο φωσκό το... Το fitness είναι πιο φωσκό. Το fitness είναι λίγο πιο light. Α, το fitness είναι το πιο light. Ναι, fitness. Έχεις κάνει λοιπόν fitness, έχεις πάει σε αγώνες. Από 17 χρονών συμμετέχω σε αγωνιστική περίοδο, μέχρι το προηγούμενο Μάιο, τελευταία μου αγώνες. Και τώρα λοιπόν εργάζεσαι στη φύλαξη υψηλών προσώπων. Εκεί υπάρχουν πελάτες οι οποίοι λένε θέλω γυναίκα, bodyguard. Δηλαδή, εγώ τι μπορώ να σκεφτώ. Οι Άραβες δεν αφήνουν άντρες να πλησιάζουν τις γυναίκες τους. Είναι πολύ περίεργοι. Αυτό είναι και θετικό για μας. Τις έχουν κουκουλωμένες και δεν αφήνουν άντρα να πλησιάσει. Έχει τύχες που να πει Άραβας ότι εγώ θέλω γυναίκα bodyguard να πηγαίνει με τις γυναίκες μου έξω για ψώνια. Αυτό το κάνουμε συχνά. Στη δουλειά μου είμαι 1,5 χρόνο πάνω σε αυτό το επάγγελμα και συνεργάζομαι εννοείται και με Ελλάδα και με εξωτερικό. Και με εξωτερικό, πού πας δηλαδή? Έχει τύχει πολλές φορές να βγω και εκτός Ελλάδος. Σε διάφορα μέρη, δεν θέλω να φέρω. Σε διάφορα μέρη. Είναι το απόρριτο της δουλειάς. Είναι το απόρριτο. Ναι. Συνήθως στα Ελλάδα, αλλά εξωτερικό βγαίνω, έχω βγει 2 φορές. Α, έχεις πάει για εξωτερικό. Και τι, ποια είναι η δουλειά σου, τι πρέπει να κάνεις εσύ? Εγώ εκεί πρέπει να είμαι μαζί με τα παιδιά, με τη γυναίκα τους, γιατί αισθάνονται πιο άνεση απέναντι σε μια γυναίκα, με έναν άντρα που θα είναι δίπλα τους στημένος. Τα παιδιά δεν έχουν τόσο πολύ άνεση να παίξουν, να γελάσουν. Είμαι σαν να είμαι η νταντά τους. Ναι. Βγαίνουμε έξω μαζί στα μαγαζιά, κάνουμε ψώνια,
Και εγώ περνάω και απαρατήρητη, γιατί δεν μπορεί να φανταστεί κάποιο ότι εγώ μπορεί να είμαι κάποιο συνοδό. Νομίζω ότι είμαι φίλη τη μαμά του, ναι, φίλη των παιδιών. Τα παιδιά μαζί μου μπορεί να παίξουν, να γελάσουν. Εγώ, σαν μητέρα και άλλε πέντε παιδιών, είμαι και σαν ψυχολόγο, γιατί μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα τι μπορεί να θέλει εκείνη τη στιγμή ένα παιδάκι. Εσύ όμω έχει πάρει κάποια εκπαίδευση, οπλοφορεί κιόλα, επιτρέπεται να οπλοφορεί. Όταν μα το ζητάνε, όχι πάντα. Εσύ έχει άδεια πληροφορία. Αυτή την άδεια πληροφορία την παίρνει ο εκπαιδευτή μου. Παίρνει το δικαίωμα από την αστυνομία αν μπορούμε να απλοφορήσουμε σε κάποιες δικές περιπτώσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις. Για να απλοφορήσει σημαίνει ότι σε έχουν εκπαιδεύσει στη σκοποβολή. Ναι, έχω εκπαιδευτεί στη σκοποβολή. Πόσο καιρό έκανε σκοποβολή, δηλαδή, έχεις μάθει. Κάνω ακόμη. Ακόμη συνεχίζω και πηγαίνω συχνά. Αυτό είναι κάτι που δεν τελειώνει. Πρέπει να εκπαιδεύεσαι συνέχεια. Κάποιες φορές λοιπόν απλοφορεί για να προστατέψει τον πελάτη. Έχω απλοφορήσει. Μερικές φορές. Ναι. Ποιο είναι το πιο περίεργο που σου έχει ζητήσει πελάτη? Μου έχει ζητήσει πελάτης να πάω να τρέξω μαζί με την κόρη του 10 χιλιόμετρα κάθε πρωί. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε και πολύ καρδιοπνευστική εντοχή, γι' αυτό γυμναζόμαστε. Α, ναι. Δηλαδή η κόρη του, ας πούμε, τι ήταν αυτός, Ρώσος, Άραβας? Ρώσος. Ρώσος. Ήθελε η κόρη του κάθε πρωί να τρέχει 10 χιλιόμετρα. Οπότε και εγώ πήγαινα από πίσω και έτρεχα μαζί της 10 χιλιόμετρα. Με το όπλο, μπας και πειράξει την κόρη του? Με όπλο, Ρώσου. Όχι. Υπήρχαν και άλλοι συνοδοί, ναι, αλλά έτρεχα μαζί της. Πού, σε κανένα νησί? Ναι. Εκεί πάνε οι Ρώσοι γι' αυτό, ρωτάω. Ναι, ναι. Στην Αθήνα, πού να τρέξει, ναι, με την, ναι, κόρη του Ρώσου? Να βγει έξω από τη Μεγάλη Βρετανία, δεν λέει. Λοιπόν, και άλλο περίεργο? Άλλο περίεργο είναι ότι είμαστε μια ομάδα καταρχάς, δεν είμαι μόνη μου. Λειτουργώ και μόνη μου, ναι, αλλά λειτουργούμε συνήθως σαν ομάδα, που παίρνουμε το OK από τον εκπαιδευτή μου, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Έχει τύχει πολλές φορές να πάμε σε meeting, να φάμε όλοι μαζί με κάποιον επίσημο. Και για τους λόγους εμείς τους δικούς, ναι, μας παραγγέλνουμε διαφορετικά φαγητά. Οπότε οτιδήποτε και να γίνει, κάτι πονηρό και κάτι, ναι, σε δηλητηριασμό. Πάντως αυτό, να ξέρουμε ότι όλη η ομάδα δεν θα πάθουμε όλοι την ίδια ζημιά. Κάνουμε και τέτοια ασφάλεια. Ναι, έχουμε ασφαλείας. Ναι, ναι, ναι. Τι λες? Είσαστε υποχρεωμένοι να παραγγείλετε διαφορετικό φαγητό? Ναι, ναι. Εμείς είμαστε επαγγελματίες, οπότε πρέπει να λειτουργούμε πάντα επαγγελματικά. Δεν τσακώνεστε, φαντάζομαι, για το ποιος θα πάρει το φιλέτο? Όχι, το φιλέτο το αφήνω πάντα σε μένα. Ξέρω να το κάνω. Τίποτα άλλο έτσι περίεργο που να κάνει εντύπωση σε εμάς τους απ' έξω, που να μην ξέρουμε έτσι τα μυστικά αυτής της δουλειάς? Το περίεργο είναι ότι πολλές φορές έχει τύχει κάποιος επίσημος να με θέλει ακριβώς από πάνω του. Δηλαδή να μην φεύγω καθόλου πάνω από το τραπέζι, να είμαι πάνω από το κεφάλι του ακριβώς έτσι. Να τρώει και εσύ να κάθεις όρθια, ναι, από δίπλα. Ναι, 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 ναι. Ο Θεός φυλάξει. Δεν ξέρω, ίσως κάποια επικινδυνότητα είχε πιο παλιότερα και ένιωθε πιο σου ασφάλεια. Λέει, αν είναι ίσως να με... του αρέσει αυτό. Τύπου τείχος. Κάτσε, πού είναι το παράθυρο, κάτσε λίγο πιο εκεί, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, σου λέει Ρώσικα μιλάμε εμείς, που να καταλάβει αυτή. Ναι, ναι, και οι Ρώσοι είναι και οι πιο δύσκολοι πελάτες μας, γιατί δεν, ναι, μπορείς να τους καταλάβεις πολύ τι θέλουν ακριβώς και τι σου ζητάνε. Είναι λίγο πιο ψυχροί σαν λαός. Οπότε εμείς πρέπει πάντα να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο πελάτης, είτε με μια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Καλά, πρέπει να είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτό. Εκεί έχουν τέτοια μαφία, έχουν γίνει τόσες δολοφονίες, που είναι λογικό να έχουν τεράστια ανάγκη από την, ναι, ασφάλεια. Ναι. Άρα είναι και πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτό. Ναι. Α, έχεις γίνει ανθρώπινος τείχος τώρα που έτρωγε ο Ρώσος. Ο άντρας σου δεν ανησυχεί, Στέλιο μου? Δεν ανησυχώ, το παραμικρό. Γιατί, Στέλιο, γιατί δεν ανησυχεί? Σε βλέπω και σε ένα πολύ... Ναι, είμαι και εγώ το αντικειμένο. Είμαι το αναλόγω αντικειμένο στη γυμναστική κυρίως. Έτσι γνωριστήκατε? Εκεί γνωριστήκαμε. Ήταν το εφαλτήριο της γνωριμίας μας το fitness. Ενώσατε την αγάπη στο γυμναστική. Και η συνιστόσα μας πολλές φορές είναι αυτό που... Πέρα από την τριβή που έχουμε καθημερινά σαν ζευγάρι, μας κρατάει αγαπημένους. Γιατί ξέρεις, η γυμναστική είναι αγχολητική. Ξοδεύεις την αρνητική σου ενέργεια πάνω στην προπόνηση και δεν σου μένει πλέον για την οποιαδήποτε λίντα αρνητική ενέργεια. Να. Τι υπονοείς? Πού να σου μείνει κιόλας? Γιατί ξέρεις. Εγώ είμαι η Νταντά, είμαι η Νταντά. Έχουμε αντιστρέψει τους ρόλους. Είμαι ο παιδαγωγός, ο παιδοτρίβης, είμαι στο μέρος που μένουμε ο παιδίατρος, ο παιδοψυχολόγος. Ξέρεις, βρίσκομαι με τις μητέρες, με τις γιαγιές στην παιδική χαρά και είμαι η ατραξιόν. Αλήθεια, βέβαια. Γιατί έτσι? Γιατί τηρουμένο κάποιων αναλογιών σου έχει την εμπειρία αυτός και όντως, ξέρεις. Άρα είσαι εσύ πιο πολύ με τα παιδιά, έτσι? Ναι, ναι, πιο, ναι, πολύ χρόνο. Ναι, εγώ πιο πολύ με τα παιδιά. Είναι και εγώ περνάω το πρώτο φίλτρο, ξέρεις, τον τριώνω να ρωτήσω. Το είναι δικά σου όλα? Λέω, ναι.
δεύτερη ερώτηση είναι με την ίδια γυναίκα. Λέω ναι. Καλά, αυτό μου το ρωτάνε και σε μένα. Η τρίτη ερώτηση ξέρει ποια είναι. Ποια? Παπαδοκόρη είναι η κόρη σου. Η γυναίκα σου. Συγγνώμη, αλλά η πιο δύσκολη γυμναστική από το να κρατάς πέντε παιδιά, τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πολύ και φυσική κατάσταση και κυρίως τεράστια αποθέματα υπομονής. Θέλει μεγάλες ανοχές, πραγματικά. Μεγάλες ανοχές. Κοίταξε, εγώ σαν χαρακτήρας παλιμπηδίζω γενικά. Μου αρέσει, γίνομαι παιδί και εγώ κάποιες φορές. Όχι ότι αυτό αναιρεί το ρόλο μου σαν γωνία, έτσι. Αντιμετωπίζω τα παιδιά σαν να είναι όριμοι άνθρωποι, ενίοτε, αλλά και εγώ μπορεί να είμαι πιο παιδί από τα παιδιά μου. Ενεργειακά, λόγω του υπόβαθρου της γυμναστικής, το υπερκεράζουμε το αντικείμενο, το να μην κουράζουμε. Δεν μου λες το μακρύ... Θα σου πω κάτι τώρα, που μου ήρθε τώρα. Για πες. Έχω πάει σπίτι μετά από δουλειά και έχω βρει τη γυναίκα μου, η οποία είναι έγκυος στην μικρή μου, έχει τον τέταρτο αγκαλιά, τον ταΐζει γάλα, τον τρίτο τον κουνάει στο relax, ο δεύτερος κλαίει γιατί θέλει να πάει στην τουαλέτα και ο πρώτος να είναι άρρωστος. Και έχω πει αυτή η γυναίκα πώς βγάζει πέρα. Και είμαι στο χαμόγελο, ήρθε. Α, είσαι αντέχει. Αντέχω πολύ. Πιστεύω ότι είμαι από τις παλιές γυναίκες εγώ. Μπορεί να κάνω και 10 και 15 παιδιά χωρίς βοήθεια. Να ξενυχτάω μέρες, να ξενυχτάω μήνες. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λιντά. Χάλα στην πιάτσα λίγο τώρα. Είμαι εγώ από τις παλιές, κάνω 15 παιδιά. Εμείς όλο αχκεβά. Δύο κάνω, όλα και όλα και αυτό. Και πώς τα καταφέραμε! Και πόσο δύσκολα! Και εσύ με τα πέντε τίποτα. Λοιπόν, νομίζω έχετε πέντε αγοράκια, αλλά το πιο ζωηρό είναι το κοριτσάκι σας, βλέπω. Ναι. Αυτό από είναι πιο. Είναι η μαμά. Αν σου πω το λόγο που είναι άτακτο, θα τρομάξεις. Τι? Είναι η μόνη που δεν έχει βάλει μικρόφωνο. Και ενίσταται συνέχεια. Και είναι στεναχωρημένη γι' αυτό. Ναι. Μπορούμε να φέρουμε ένα μικρόφωνο χειρό στη μικρή, να έχει το πιο μεγάλο από όλα τα πέντε. Για να μην είναι στεναχωρημένη, να το κρατάει να είναι ευτυχισμένη. Απλώς, αν θέλεις. Α, δεν σε λένε, το καλύτερο. Εδώ όμως, ορίστε, το πιο μεγάλο το πήρε, πώς τη λένε τη μικρή. Η Έλενα, η Έλενα. Έλενα πήρε το πιο μεγάλο μικρόφωνο από όλους. Η Έλενα. Σε βλέπουμε κιόλας. Και Έλενα ήταν αυτός. Αυτό ήταν, δεν το έλεγες τόση ώρα. Σταμάτησε. Όχι τώρα, είναι Βασίλισσα. Βασίλισσα τώρα, δεν την νοιάζει. Το μακρύ μαλλί στα αγόρια είναι επιλογή της μαμάς ή του μπαμπά, γιατί βλέπω τέσσερα αγόρια με μακρύ μαλλί. Θέλω να μου πείτε ποιος το έχει διαλέξει. Είναι και από τους δύο. Και οι δύο έχουν διαλέξει να έχουμε μακριά μαλλιά. Όπα! Αν και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί ήταν και της μόδας και είναι. Εσύ είσαι ο spokesman της οικογένειας. Όπως φαίνεται. Α! Πώς σε λένε εσένα? Βασίλη. Βασίλη μου, εσύ πώς τη βλέπεις τη μαμά? Εσύ έχεις ξεχωριστή μαμά. Οι υπόλοιπες μαμάδες δεν είναι ούτε τόσο fit τώρα, σε παρακαλώ, με πέντε παιδιά φετώνει η μαμά. Τόσο γυμνασμένη και γενικώς η μαμά, έτσι, καρατέκα και λοιπά. Συνήθως οι μαμάδες, ξέρεις, είναι λίγο πιο, έχουν και την κοιλίτσα τους, λίγο πιο... Εσύ πώς την βλέπεις τη μαμά? Εγώ θα την έλεγα σαν superwoman, γιατί με πέντε παιδιά και τόσο γυμνασμένη, πρώτη φορά βλέπω. Την καμαρώνετε τη μάνα σας? Πάρα πολύ. Είστε περήφανοι? Σε έχετε ζητήσει ποτέ να πάτε να τη δείτε στη δουλειά, να δείτε τι κάνει? Εκατομμύρες φορές, αλλά πιο πολλές φορές δεν πηγαίνουμε, γιατί έχει και αυτή πολλές δουλειές και είναι πιο σημαντικές. Στον μπαμπά έχετε πει πήγαινε μας να τη δούμε από μακριά μόνο τι κάνει και στη δουλειά? Σπάνια. Σπάνια, μάλιστα. Ποιος βοηθάει τη μαμά πιο πολύ από όλους σας? Όλοι. Αλλά οι μικροί όσο μπορούν. Δουλειές κάνετε στο σπίτι? Ναι, κάνουμε. Τι κάνεις εσύ δηλαδή? Όταν η μαμά κοιμάται και ο μπαμπάς και είμαστε μόνοι μας στο σπίτι, αν κάνουν κάτι, ρίξουν κάτι όπως ό,τι να είναι, πατατάκια, παίρνουν σκόπα θαράση, εγώ και ο αδερφός μου και θα σκουπίζουμε. Εσύ και ο αδερφός σου, οι δύο είστε που βοηθάτε. Εσείς ο Βασίλης και εσείς ο... Μανώλης. Ο Βασίλης και ο Μανώλης είναι οι πιο μεγάλοι, αυτοί κάνουν πιο πολλές δουλειές? Μερικές φορές τις κάνουν πιο πολύ, αλλά αν χρειαστεί μια πιο πολύ βοήθεια θα... Ρωτήσουμε τα μικρά αν μπορούν να μας βοηθήσουν. Τα μικρά τη γλιτώνουν δηλαδή? Μερικές φορές. Μερικές φορές. Αλλά τώρα που μεγάλωσαν θα αρχίσετε να τα χώνετε και αυτά σε δουλίτσες, έτσι. Τίποτα κρεβάτια, τίποτα πιάτα, τίποτα αυτά, Ναι. Να έρθει η μαμά κουρασμένη. Λοιπόν.